Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σήμερα που μαγνητοσκοπούμε την εκπομπή αυτή είναι 29 Οκτωβρίου, επειδή όμως μας παρακολουθείτε και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά και στη Μακεδονία από τις αντίστοιχες συχνότητες. Να σας ευχηθώ ένα εθνικό χρόνια πολλά για τη χτεσινή εθνική μας επέτειο του όχι, που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς και έγραψε ιστορία ανεξίτηλη στο πέρασμα των αιώνων. Φυσικά χρόνια πολλά και σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα μας βλέπετε από το Atka TV. Σήμερα σας έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον θέμα συζήτησης, το οποίο θεωρώ ότι θα το ξεχωρίσετε και δεν το βλέπετε πολύ τακτικά στην τηλεόραση. Αφορά στη διαφάνεια και τη δημόσια διοίκηση και πάμε να γνωρίσουμε παρέα τους σημερινούς μας καλεσμένους. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Άγγελος Μπίνης, διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Κύριε Διοικητά, μας τιμάτε δεόντως με την παρουσία σας εδώ και σας ευχαριστούμε πολύ θερμά γι' αυτό. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας. Καθώς και ο κύριος Γαβρίλα Μίτσι, καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε και εσάς. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Πριν σας δώσω όμως το λόγο, πάμε να δούμε μία σύντομη περιγραφή του θέματος που θα προσεγγίσουμε σήμερα και κάποια στοιχεία. Είναι πικρή αλήθεια ότι σχεδόν από την πρώτη μέρα της σύστασης του νεοελληνικού κράτους, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν σκληροτράχυλο εχθρό, με ένα αόρατο και ανίκητο τέρας που δεν ήταν άλλο από την πανίσχυρη διαφθορά, πανταχού παρούσα σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου και όχι μόνο. Η διαφθορά, θα το επαναλάβω, είναι τέρας πολύμορφο, αλλά έχει πάντοτε τον ίδιο στόχο, δηλαδή την παράκαμψη του νόμου και το αθέμητο όφελος εκείνων που τη μετέρχονται, χρησιμοποιώντας αδίστακτα όλα τα μέσα, όπως τη δωροδοκία, την απειλή, την υπόσχεση υπηρεσιακής ανέλυξης, αλλά και άλλα. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη λάδωμα, θέλετε να την πείτε μίζα, φακελάκι, όπως θέλετε, σήμα κατά τεθέν της διαφθοράς, τείνει να γίνει διεθνής όρος που ντροπιάζει τη χώρα μας. Όμως η διαφθορά, πέρα από τα ζητήματα ηθικής και ποινικής φύσεως που δημιουργεί, έχει και άλλες καταστροφικές συνέπειες, όπως είναι η σοβαρή υπονόμευση της οικονομικής ανάπτυξης, η απώλεια τεράστιων δημοσίων εσόδων, η νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού, η υποβάθμιση της αξιοπιστίας των κρατικών υπηρεσιών, αλλά και κάθε έννοιας αξιοκρατίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΩΣΑ, που είδε το φως της δημοσιότητας το καλοκαίρι που μας πέρασε, η Ελλάδα υποφέρει ακόμη από υψηλά επίπεδα αντιληπτής διαφθοράς σε σύγκριση με άλλες χώρες. Επιπλέον δε, ο ΩΣΑ επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς και των οικονομικών εγκλημάτων είναι το κλειδί για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Αν και ο οργανισμός αξιολογεί θετικά τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ωστόσο εστιάζει στην ανάγκη εφαρμογής οργανωμένων σχεδίων για την καταπολέμησή της και δει με στοχευμένες δράσεις σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως είναι φυσικά τα δημόσια έργα, η φορολογία, οι δημόσιες συμβάσεις και ο τομέας της υγείας. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η εικόνα της χώρας μας έχει κάπως βελτιωθεί, πλην όμως βρίσκεται στη διόλου κολακευτική 60η θέση μαζί με την Κούβα και την Ιορδανία. Άρα τα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση είναι ακόμη μεγάλα, νομίζω, και οι προσδοκίες των Ελλήνων ακόμη μεγαλύτερες. Κύριε Διοικητά, να ξεκινήσουμε με εσάς. Το 2019, αμέσως μετά τη σύσταση της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία απορρόφησε άλλες 6 υπηρεσίες διαφάνειας, να μας τις πείτε ποιες είναι, είχατε τη μεγάλη τιμή και ευθύνη να αναλάβετε ως πρώτος διοικητής της και μάλιστα χωρίς καμία αρνητική ψήφο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι βασικότερες αρμοδιότητες της ΕΑΔ, αλλά και οι σημαντικότεροι στόχοι που έχετε θέσει τόσο σε τρέχουσα όσο και σε μεσοπρόθεσμη φάση, καθώς και να μας διευκρινίσετε το κατά πόσον η Αρχή διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως το απαραίτητο στελεχειακό δυναμικό για την επιτυχή διεκπεραίωση τέτοιων αρμοδιοτήτων και στόχων. Συνεχίζοντας την πολύ καλή εισαγωγή που κάνατε για το θέμα της διαφθοράς, το οποίο όντως είναι ένα φαινόμενο που διαχρονικά αποτελεί τροχοπέδι και για την ανάκαμψη της οικονομίας, την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, αλλά και την ισορροπημένη διανομή του παραγόμενου πλούτου, θα έλεγα ότι η σύσταση της αρχής με το νόμο 4622 του 2019 περί επιτελικού κράτους είναι μια προσπάθεια αντιμετώπισης χρόνιων παθογενειών του ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας. Πρώτον, των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, αφού στην αρχή συγχωνεύτηκαν 5 ελεγκτικές υπηρεσίες, 3 τομεακές, το Σώμα Ελεγκτών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το Σώμα Ελεγκτών Μεταφορών, 2 διυπουργικές, το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και μία υπηρεσία που είχε το ρόλο της παραγωγής πολιτικών για την καταπολέμηση διαφθοράς, η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς, η οποία υπήγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας. Αυτή η πανσπερμία των ελεγκτικών μηχανισμών είχε ως συνέπεια όχι μόνο την κακή αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, αλλά και την αδυναμία αυτών των φορέων να αναπτύξουν τις πολιτικές και τη δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το δεύτερο σημείο αφορούσε ακριβώς το γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα αντανακλούν ένα παροχημένο σύστημα ελέγχων, το οποίο απαντάται στην υπηρετική Ευρώπη, και παρά το γεγονός ότι πολλές φορές το 2004 είχε αποπειραθεί η Ελλάδα να το εξυγχρονίσει, οι χρόνιες αγκυλώσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης δεν το επέτρεψαν, με τη μεγαλύτερη εξ αυτών να πω ευθέως ότι είναι οι λιγότερες καρέκλες για την κατανομή θέσεων εξουσίας και θέσεων ευθύνης. Αμέσως λοιπόν μετά την ψήφιση του επιτελικού κράτους, η αρχή ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 και πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι οι συνέργειες που αναπτύσσονται από ένα μεγαλύτερο σχήμα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά, ύστερα από το 1974, έχουμε στην Ελλάδα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς έναν κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας για επιθεωρητές ελεγκτές, με σαφώς προσδιορισμένες αρχές, αξίες, για το πώς πρέπει να κινείται όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, την πολιτική δώρου, την διαβίου επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ο επαγγελματίας ελεγκτής. Αυτό είναι μόνο ένα από τα περίπου 35 πρότυπα, κανονισμούς και εγχειρίδια που έχουμε εκδώσει αποκλειστικά με ιδίους πόρους, με πρωταγωνιστές τους Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους, που έχουν ευκαιρία να αναδείξουν όχι μόνο τη δυναμική τους, αλλά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους υπαλλήλους άλλων δημοσίων διοικήσεων. Αυτό κατέστη δυνατό ακριβώς λόγω του ότι έπαψαν να έχουμε υπηρεσίες των 10 ατόμων, το Σώμα Ελεγκτών Δημοσίων Έργων είχε 10 υπαλλήλους όταν συγχωνεύτηκε στην ΕΑΔ. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει και μπορεί να πιστεύει και με δημοσιεύματα ότι όχι μόνο δεν υπήρξε κατάργηση σωμάτων, θα λέγω ότι υπήρξε αναζωγόνηση αυτών των πεδίων πολιτικής τα οποία αναπτύσσουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Με 10 ελεγκτές τι μπορεί να κάνει ένας μηχανισμός? Είναι υποστηλεχωμένος, αδιαμφισβήτητα. Όπως επίσης και στο άλλο θέμα που θέσατε με τη λογοτεχνική υποδομή, στερούνταν υπολογιστών. Από τους 6 αυτούς φορείς, μόνο 2 είχαν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Κανένας δεν είχε σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Πιο σύγχρονα εργαλεία όπως είναι πακέτα στατιστικά ή συστήματα για την παρακολούθηση του ελεγκτικού κύκλου ήταν παντελώς άγνωστα. Οπότε στην αρχή έχουμε την ευκαιρία και ήδη έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα σε όλες αυτές τις κινήσεις. Έχουμε εξασφαλίσει πόρους από κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία και την ικανότητα. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, ΕΣΠΑ Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα, Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί διάδοχο κατάσταση της SRSS, της Υπηρεσίας Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Παίρνουμε τώρα χρήματα και από το RRF, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ακριβώς γιατί έχουμε για πρώτη φορά μια δυνατή διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού, έχουμε ένα ολιστικό μοντέλο αντιμετώπιση του φαινομένου, και αυτό ήταν στις ερωτήσεις σας, δηλαδή κοιτάμε τόσο την καταστολή, την έρευνα, πρώτος πυλώνας, δεύτερος πυλώνας είναι η πρόληψη και η αποτροπή και τρίτος πυλώνας η ευαισθητοποίηση και η επικοινωνία. Και αυτός πολύ σημαντικός πυλώνας. Ο οποίος ακριβώς στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου, γιατί όλοι ψάχνουν για αυτό που λέμε γρήγορες νίκες, να δούμε κάποιον με χειροπέδες, το οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αποτελεί μια εμβαλωματική προσπάθεια αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνει ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. να κλείσει το παράθυρο ευκαιρίας για κάθε έναν εξωτερικό ή εσωτερικό απατεώνα που γνωρίζει τις αδυναμίες του συστήματος και αποπειράται να το αξιοποιήσει. Οπότε, σε αυτό το 360 μοντέλο, το οποίο απαντάται στους πιο προηγμένους αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και θα έλεγα ότι την Ευρώπη είναι πραγματικά καινοτόμο, τα διδάγματα που έρχονται από το πεδίο των ελέγχων τροφοδοτούν την εκπόνηση πολιτικών, π.χ. ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήδη κάνουμε ένα νέο νόμο, πολιτική χρηματοδότηση, οι ρυθμίσεις για τους whistleblowers, κώδικες δεοντολογίας σαν αυτό που είδατε ή ένα άλλο σημαντικό εργαλείο, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον εσωτερικό έλεγχο σωτά. Οι 332 δήμοι της ελληνικής επικράτειας και οι 13 ερευνητές περιφέρειες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κατάργηση και του προληπτικού, αλλά γενικότερα την εισαγωγή νέων διατάξεων, πώς μπορούν να βελτιώσουν την εσωτερική αρχιτεκτονική του ελέγχου τους. Η αρχή παράγει πρότυπα, εγχειρίδια, δουλεύουμε σκληρά με την ΚΕΔΕ και προσπαθούμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αποτελεί διασφάλιση για τον κάθε δήμαρχο ότι οι λειτουργίες των προμηθειών, των ανθρώπινων πόρων του είναι αυτές που πρέπει. Είναι πολύ σημαντικός ο τομέας της αυτοδιοίκησης, αυτό είναι σίγουρο. Με το που εισέλθει κάποιος στην ιστοσελίδα σας, στην ΑΕΑΔ, από το Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το πρώτο πράγμα που βλέπει, έτσι αν το γκουγκλάρετε, είναι η υποβολή καταγγελίας τηλέφωνο επικοινωνίας. Και ήθελα να σας το ρωτήσω, έτσι τώρα αυτό, ένας πολίτης μας βλέπει, έχει στο μυαλό του κάτι να καταγγείλει. Μπαίνει μέσα, γράφει το mail του, τα στοιχεία του, υποβολή καταγγελίας. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Λαμβάνετε εσείς την καταγγελία, τη δική μου για παράδειγμα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της πληροφορικής που για πρώτη φορά αυτοί οι 6 φορείς έχουν μια μοντέρνη ιστοσελίδα για την οποία ο Έλληνας φορολογούμενος δεν δαπάνησε ούτε μισό ευρώ. Άρα έγινε in-house, φυσικά τις ώρες, τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν, χωρίς όμως εμπλοκή εξωτερικών αναδόχων. Είναι μια σύγχρονη ιστοσελίδα. Ήδη ετοιμάζουμε νεότερη βερσιόν σε συνεργασία με την αντίστοιχη αρχή του Χονγκ Κονγκ, από την οποία αντλούμε πολλά διδάγματα. Πολλή πληροφορία εκεί. Εσωτερικά microsites για τους ελεγκτές, εσωτερικούς ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, για τους όσους ασχολούνται με την καταπολέμηση της απάτης στα χρηματοδοτούμενα και η καταγγελία την οποία ήδη βελτιώνουμε, μια απλή φόρμα για οποιοδήποτε θέλει να επισυνάψει και φωτογραφίες και αρχεία. Τώρα προωθούμε και μια μικρή εφαρμογή που θα επιτρέψει την πλήρη ανωνυμοποίηση, επιτρέποντας όμως τη διάδραση. Δηλαδή, κάνεις μια καταγγελία χωρίς να δίνεις τα στοιχεία σου, αλλά θέλουμε να ζητήσουμε έξτρα πληροφορία για να αξιολογήσουμε καλύτερα τα καταγγελόμενα. Πρώτο. Άρα, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, χρησιμοποιείς τη φόρμα για την καταγγελία σου. Δεύτερο, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγηση των καταγγελιών από το 1 ως το 4 σε βαρύτητα για να δούμε ποιες είναι για αρχείο, ποιες έχουν μεγάλη σημασία και αντίκτυπο για τον ελληνικό λαό για να ρίξουμε εκεί τις διαθέσιμες δυνάμεις μας. Και φυσικά προσπαθούμε, και αυτό δεν γινότανε, τον πολίτη να τον ενημερώσουμε για την πορεία της καταγγελίας του. Ότι είτε την κρίναμε ως ιδιαίτερα σημαντική και δρομολογούμε αμέσως έλεγχο, κατηγορία 4, είτε την εντάσσουμε σε ένα ευρύτερο οριζόντιο πρόγραμμα, π.χ. γίνονται πολλές καταγγελίες για τον ΕΦΚΑ ή για τα νοσοκομεία. Τις μαζεύουμε όλες μαζί και κάνουμε έναν μεγάλο συστημικό έλεγχο οριζόντιο, όπως κάναμε τώρα σε πολλούς δήμους για τη λειτουργία προμηθειών, είτε αν στερείται στοιχείων και αξιοπιστίας, θα μπει στο αρχείο, ενημερώνοντας τον πολίτη. Λαμβάνετε καταγγελίες και ήθελα να σας ρωτήσω και αν γνωρίζουμε ποιος είναι ο πρωταθλητής στην πατρίδα μας στη διαφθορά. Ποιος τομέας έτσι γενικά? Το 12 μήνο από το Σεπτέμβριο 19 έως το Σεπτέμβριο του 20 λάβαμε 7.429 καταγγελίες. Μεγάλο κομμάτι βέβαια αυτόν αφορά και τον COVID και τον αντικαπνιστικό. Θα έλεγα ότι γενικά γίνεται μια προσπάθεια από εμάς να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες στο να κάνουν καταγγελίες πιο συγκεκριμένες, πιο σοβαρές και να έχουν μια σημαντικότητα για το κοινωνικό σύνολο. Όχι δηλαδή απλά τις μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις του καθενός, αλλά καταγγελίες που αφορούν όσο το μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων πολιτών. Οπότε στο πεδίο αυτό έχουμε δυνατότητα να εξάγουμε μετά και σιγά σιγά χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυση δεδομένων και εξόρυξη δεδομένων από τις καταγγελίες, έτσι ώστε να τροφοδοτήσουμε τόσο τον πυλώνα της πρόληψης, όσο και τον πυλώνα της ευαισθητοποίησης. Δηλαδή, αν δούμε πολλές καταγγελίες, ας πούμε, στο πεδίο πολιτικής της υγείας. Προτεραιοποίησαμε την εκπόνηση μιας τομεακής στρατηγικής ενίσχυσης της ακεραιότητας στον τομέα της υγείας, με την ομάδα του Υπουργού του κ. Κικίλια και των Γενικών Γραμματέων του κ. Κοτσιόπουλου, του κ. Πρεζεράκου. Συνεργάζομαι με όλη την ομάδα του Υπουργείου. Πάνω από 100 δράσεις, πώς μπορεί να ενισχυθεί η ακεραιότητα στην υγεία από λύσεις χειρουργείων, η αξιοποίηση των μεθ, φάρμακο, προμήθειες, να δώσουμε φωνή στον ασθενή δημιουργώντας ισχυρά γραφεία ασθενών. Και όλο αυτό παίρνει εισερχόμενη πληροφορία, αυτή η προτεραιοποίηση και από τις καταγγελίες. Δηλαδή, ή στους ΩΤΑ, κάνουν μια τομεακή στρατηγική και από τους ΩΤΑ. Συνήθως αυτοί που είναι, ας πούμε, οι πρωταθλητές, είναι αυτές οι υπηρεσίες που έχουν διεπαφή με τον πολίτη. Όπως? Όπως οι υπηρεσίες των ΟΤΑ που παρέχουν άμεσες υπηρεσίες στους πολίτες, ας πούμε οι αδειοδοτήσεις, η επιχειρηματική δραστηριότητα, καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, οι πολεοδομίες. Βέβαια. Τα υπουργεία, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι λίγο πιο μακριά από τον πολίτη και είναι λίγο, βγαίνουν πιο ψηλά. Πιο χαμηλά στα παράπονα. Η υγεία, που είναι επίσης ένα αγαθό που ο πολίτης το χρειάζεται καθημερινά. Από αυτό που αναφέρθηκατε πριν, τη μικρή διαφθορά, το φακελάκι, μέχρι περισσότερα πιο βαριά φαινόμενα που έχουν να κάνουν σχέση με τα φάρμακα, με την έλλειψη κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουν ενοποιηθεί εργαλεία όπως τα Health Assessment Protocols, τα DRGs και άλλα εργαλεία τα μπορεί να μειώσουν την ευκαιρία για απάτη στον χώρο της υγείας και να μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για την παροχή καλύτερων ιατρικών υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Δράτε και αυτεπαγγέλητος ή μόνο στο πλαίσιο καταγγελιών? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί ο ελληνικός μηχανισμός χρόνια και όχι μόνο, θα έλεγα και ο συνήγορος του πολίτη και ο φορολογικός μηχανισμός, ταλαντίζεται από μια υπερπληθώρα καταγγελιών, τις οποίες ελλείψη ενός αξιοκρατικού και με σταθμισμένα κριτήρια συστήματος μας μπουκώνουν. Οπότε εμείς προσπαθούμε να φύγουμε και μας υλοποιούμε ένα έργο τώρα για το σχεδιασμό της ελεγκτικής μας δράσης βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης. Να μην είμαστε απλά να αγόμεθα και να φερόμεθα από τις καταγγελίες, αυτό που λέμε complaints driven, αλλά να ανιχνεύουμε εμείς τι γίνεται έξω, να φουγκραζόμαστε και την κοινωνία μέσω των καταγγελιών, να δρά έτσι η καταγγελία. Σε ποιο πεδίο πολιτικής έχουμε πολλές καταγγελίες? ΣΟΤΑ, στα νοσοκομεία, στο ΕΣΠΑ, στους φορείς που ετούνται χρηματοδότηση μέσω αναπτυξιακού, στον αγροτικό τομέα. Και αυτό να μας επιτρέπει να κάνουμε έναν σχεδιασμό ορθολογικό και ακριβώς να κάνουμε ελέγχους που να έχουν σημαντικό αντίκτυπο για μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Κατανοητό. Κύριε καθηγητά, να περάσουμε στο ακαδημαϊκό σκέλος τώρα. Αρχικά, θα ήθελα να μας δώσετε τις σημαντικότερες κατά σας πληροφορίες για το τμήμα σας, το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και για να το συνδέσουμε και λίγο με το σημερινό μας θέμα, που θα ξαναγυρίσουμε πίσω αναλυτικότερα στη διαφάνεια και τη δημόσια διοίκηση. Αν παρέχετε μαθήματα που διδάσκουν αυτά τα δύο στους φοιτητές σας. Λοιπόν, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επισημάνσεις του Προέδρου. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να μεταφέρω το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική ακαδημαϊκή συζήτηση, που επικεντρώνεται σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, η ποιότητα σχεδιασμού, παραγωγής και υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών, που προφανώς εμπλέκονται οι δύο εκ των τριών βασικών εξουσιών του ελληνικού κράτους, η Βουλή και η Δημόσια Διοίκηση. Οποιαδήποτε συζήτηση που επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα των δημοσίων πολιτικών είναι πάντα ευπρόσδεκτη από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι στο επίπεδο των σπουδών, οπότε χαίρομαι για την ερώτησή σας, και το δεύτερο, που είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, είναι στο επίπεδο της έρευνας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το επίπεδο των προγραμμάτων που παρέχει και το τμήμα και γενικότερα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όπως καλά γνωρίζουν οι ακροατές μας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προέρχεται από τη συγχώνευση δύο μεγάλων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά. Μια συγχώνευση που έγινε με επιλογή του νομοθέτη το Μάρτιο του 2018. Και τα δύο ιδρύματα είναι αλήθεια ότι δεν είχαν επενδύσει σε προπτυχιακά προγράμματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Γι' αυτό το λόγο ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει κάποιο αυτοτελές πρόγραμμα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών δημόσιας διοίκησης και προφανώς δεν υπάρχει και κάποιο τμήμα δημόσιων πολιτικών στον ΠΑΔΑ. Το τμήμα διοίκηση επιχειρήσεων επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό που έχει επισημανθεί σε ανύποπτο χρόνο και από την Βρετανία μέσω του τομέα κοινωνικής πολιτικής στον οποίο υπηρετώ και κυρίως μέσω μιας μεγάλης πρωτοβουλίας που ανέλαβε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια του Υπουργείου Παιδείας. Η πρωτοβουλία έγκυται στη δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός αυτοδύναμου τμήματος κοινωνικής διοίκησης που δεν υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια, το οποίο θα εξυπηρετήσει όχι μόνο τις ανάγκες των σπουδαστών που θα εισέρχονται σε αυτό, αλλά και τις ανάγκες των άλλων 27 τμήματων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα δημοσίου δικαίου και δημοσίων πολιτικών. Συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή αυτό αποτελεί μια εξαγγελία, άρα για να το πούμε και σε όσους ενδιαφέρονται, αυτό εναπόκειται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το αν θα εγκριθεί ή όχι. Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η σύγκλιτος πάντα εισηγείται στο Υπουργείο Παιδείας. Η εισήγηση αυτή έχει κατατεθεί από τον Ιούλιο και επομένως αναμένουμε αυτή τη στιγμή την εξέλιξη πρωτοβουλίας. Προφανώς ο φάκελος περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν σε οποιαδήποτε η ηγεσία να δει αυτό το αίτημα. Επομένως το Πανεπιστήμιο αναμένει, όπως σωστά έχετε θέσει, ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, ιδίως ένα από τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή πανεπιστήμια της χώρας. Το τρίτο. Πρέπει πάντα να επενδύει και σε θέματα πολιτικών, ανεξάρτητα από την τεχνολογική μη κατεύθυνση που έχουν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα τμήματα και οι σχολές του. Αυτό γιατί γίνεται? Διότι όντως, και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μπίνη, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά και αδυναμία εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων ποιότητας και παρακολούθησης δημόσιων πολιτικών. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πεδίο συμβολής ενός πανεπιστημίου. Το δεύτερο που είναι το επίπεδο της έρευνας, εμείς έχουμε ξεκινήσει μια σειρά ερευνητικών πρωτοβουλειών που απαντούν και στους δύο πόλους των ερωτημάτων. Το πρώτο είναι η ποιότητα των δημόσιων πολιτικών με επικέντρωση σε περιοχές όπου και λόγω του COVID γίνονται επίκαιρες και δημοφιλείς, όπως η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια. Και το δεύτερο είναι η προώθηση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς, αξιοποιώντας μεθοδολογίες και πορίσματα συγκριτικής έρευνας. Είστε διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης. Θέλετε να μας πείτε τι είναι το εργαστήριο αυτό και ποια η αποστολή του? Μάλιστα. Λοιπόν, το Ερευνητικό Εργαστήριο, του οποίου έχω την τιμή να αποτελώ τον πρώτο εκλεγμένο διευθυντή, είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών ερευνητικό εργαστήριο στον χώρο της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα. Τα μέλη μας αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τους 50. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω μπορεί να κρατηθεί στη συζήτηση ότι είναι ένα από τα ελάχιστα εργαστήρια που τα μέλη του δεν αποτελούνται μόνο από μέλη του πανεπιστημίου που το ίδρυσε, αλλά κυρίως από μέλη άλλων πανεπιστημίων και κυρίως περιφερειακών πανεπιστημίων. Η αποστολή του ποια είναι? Ποιων πανεπιστημίων? Αυτή τη στιγμή έχουμε στελέχη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Μακεδονίας, το Δημοκρίτειο, το Πειραιώς, το Πελοποννήσου, το Αιγαίου. Πολλά πανεπιστήμια. Ακριβώς. Λοιπόν, τι επιδιώξαμε την ίδρυση αυτού του εργαστηρίου? Να συσσωρεύσουμε όλη την κρυμμένη σε εισαγωγικά τεχνογνωσία στην Ελλάδα για το πεδίο της κοινωνικής διοίκησης και να αναδείξουμε το εργαστήριο σε ένα πόλο αριστείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που θα βοηθάει και θα εμπλουτίζει ακριβώς την ποιότητα και την παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών στον χώρο της κοινωνικής διοίκησης. Προφανώς θα ρωτήσει κάποιος πώς οριοθετούμε την κοινωνική διοίκηση, κάτι που είναι σχετικά άγνωστο στην Ελλάδα. Η κοινωνική διοίκηση για εμάς οριοθετείται ως το πεδίο των παρεμβάσεων του κράτους σε τρεις βασικούς άξονες, την κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια, παύλα κοινωνική φροντίδα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ιδρύσει και αντίστοιχες ερευνητικές μονάδες στο πλαίσιο του εργαστηρίου και μια έχει πάντα ενδιαφέρον να ανακοινώνουμε κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα, μέσω πάντα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης ανέλαβε να εκπονήσει για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης και με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης μιας ευπαθής ομάδας του πληθυσμού, των Ρωμά, για την περίοδο 2021-2027. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ελληνική πολιτική σκηνή αρχίζει να αναγνωρίζει το ρόλο της ανεξάρτητης ακαδημαϊκής έρευνας και, όπως πολύ σωστά ήδη αναφέρθηκε από τον κύριο Μπίνη, να εμπλουτίζει τις δημόσιες πολιτικές και με τα ανεξάρτητα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας. Το Πανεπιστήμιο φυσικά πρέπει να έχει τέτοιου είδους συμπράξεις και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πρωτοστατεί, θεωρώ, σε τέτοιου είδους συμπράξεις. Κύριε Διοικητά, ο Αντώνιο Ντιπιέτρο, ο δικαστής θρύλος που καταπολέμησε τη διαφθορά στη δημόσια ζωή της Ιταλίας, είχε δηλώσει ότι δεν θα είχε πετύχει απολύτως τίποτε αν δεν είχε πρώτα αποκτήσει ειδικές γνώσεις γύρω από τις περίπλοκες μεθοδεύσεις για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Είναι γνωστό ότι εσείς προσωπικά έχετε τέτοιες ειδικές γνώσεις και μάλιστα έχετε θητεύσει στον ΩΣΑ. Πλην όμως, κατά πόσον τα στελέχη σας έχουν την υψηλή εξειδίκευση που χρειάζεται για την αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών διαφθοράς, η οποία έχει ως σύμμαχό της τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και τη χρήση περίπλοκων μεθόδων για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες? Πολύ σωστά σημειώνεται ότι το έγκλημα, η διαφθορά, η απάτη συνεχώς εξελίσσονται, πάνε πολύ γρήγορα και συνήθως λέμε ότι είναι ένα ή δύο ή πολλά βήματα μπροστά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Εδώ νομίζω ότι είναι μια πρώτη παρατήρηση ότι αξίζει να ενδυναμώσουμε τη διασύνδεση μεταξύ ελεγκτικής κοινότητας και ακαδημαϊκής κοινότητας, κάνοντας ή στοχευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που να αφορούν σύγχρονες ελεγκτικές μεθόδους. Ας πούμε, η ανάλυση δεδομένων ή σύγχρονα εργαλεία όπως είναι τα forensics ελείπουν από την ελληνική ελεγκτική κοινότητα και εμείς προτεραιοποιούμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ελεγκτών επιθεωρητών αλλά και του συνόλου του προσωπικού της αρχής. Καλώ όλους τους τηλεθεατές και τους φοιτητές που βλέπουν ιδιαίτερα να μπουν στο site της αρχής, όπου θα βρουν από κανονισμό εκπαίδευσης, που είναι κάτι πολύ σπάνιο για ελληνικό δημόσιο οργανισμό. Έχουμε κάνει μια ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών με απλά εργαλεία, όπως είναι τα Google Questionnaires, για να δούμε τι πραγματικά θέλουν να μάθουν οι ελεγκτές μας. Γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα αντιστοιχεία μεταξύ των προσφερόμενων προγραμμάτων και η ακαδημαϊκή κοινότητα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο και τι πραγματικά ζητά η κοινωνία, εμπροκειμένου το δικό μας το κομμάτι του ελέγχου. Οπότε το κομμάτι της ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι μια συνεχής πρόκληση. Εμείς αναπτύσσουμε συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με ξένους αντίστοιχους φορείς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργούμε τώρα στη συνεργασία με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο μια πλατφόρμα ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Έχουμε δημιουργήσει 11 στούντιο τηλεδιάσκεψης. Καλούμε τόσο από το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα ηγετικές, ας πούμε, φυσιογνωμίες σε συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως είναι ο έλεγχος περιφερειακών συστημάτων, και το παρέχουμε σε βιντεοσκόπηση σε οποιονδήποτε επιθεωρητή ελεγκτή, όχι μόνο της αρχής. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην αρχή περίπου 300 ελεγκτές, αλλά μέσω του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας, όπου συμμετέχουν 12 ελεγκτικοί φορείς, το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, το ΣΔΟΕ, τους ενστόλους της Ελλάς, που είναι πάρα πολύ δυναμικά σώματα, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θεωρητές περιβάλλοντος, μία ενεργή πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, γιατί η τακτική των μεμονωμένων οχυρών και αυτή η προσέγγιση των σιλό, όπου ένας ανταγωνίζεται τον άλλον, δεν διαμοιραζόμαστε τη γνώση, πρέπει να τελειώσει. Εάν δεν αξιοποιήσουμε τη συνέντευξη, δεν δουλέψουμε όλοι μαζί, δεν πρόκειται να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα που περιγράψατε, που συνεχώς εξελίσσονται. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία είχαμε καμιά αρχική συζήτηση και με το ΠΑΔΑ, να δούμε πώς μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε μια τέτοια συνεργασία, να αξιοποιήσουμε όχι μόνο όλα τα μέλη ΔΕΠ, αλλά και τους φοιτητές σας, και με το ΕΚΠΑ κάνουμε μια αντίστοιχη συνεργασία στο κομμάτι του data mining και της εισαγωγής στοιχείων artificial intelligence και machine learning για τις καταγγελίες, να μαθαίνουμε μέσα από τις καταγγελίες ακριβώς για να φτάσουμε σε αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής. τη διασύνδεση και την αξιοποίηση των πορισμάτων για την εκπόνηση καλύτερων δημόσιων πολιτικών. Αν παραδείγματος χάρη το εργαστήριο κοινωνικής διοίκησης. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο ωριμότητας και μπορούσαμε εμείς να το τροφοδοτήσουμε με εκθέσεις από όλους αυτούς τους κοινωνικούς φορείς που κάνουμε, προνοιακούς, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, και τους δίναμε στην ακαδημαϊκή κοινότητα να δει πού υπάρχουν, πού πονάνε αυτοί οι φορείς. Θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε, παντρεύοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με τα ευρήματα του πεδίου, έτσι ώστε να δώσουν στην κυβέρνηση μία γκάμα επιλογών και πολιτικών που θα κόστιζαν λιγότερο και θα είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο, θα ήταν πιο αποδοτικές, πιο οικονομικές και πιο αποτελεσματικές. Η ανεξάρτητη αρχή της οποίας είστε επικεφαλής συνεργάζεται, έχει κάποια σχέση και με το Ελεγκτικό Συνέδριο? Για πρώτη φορά θα έλεγα, και πάλι αυτό το επέτρεψε, το επιτρέπει το σχήμα και το μέγεθος της αρχής και το γεγονός ότι δεν χάνουμε τόσο χρόνο με τις επικαλύψεις και πολλές φορές να κάνουμε ελέγχους διαφορετικοί φορείς στο ίδιο αντικείμενο. Δεν ήταν σπάνιο. Π.χ. προμήθειες. Ναι. Όλοι αυτοί οι 5 φορείς που σας προανέφερα είχαν αρμοδιότητα. Δηλαδή, σε ένα νοσοκομείο μπορούσαν να πάνε και οι επιθεωρητές υγείας, και οι επιθεωρητές δημοσιοδίκης, και οι επιθεωρητές του γενικού επιθεωρητή, ή σε μια εποπτευόμενη δέκο από το μεταφορών, ας πούμε, ή σε ένα κτέλ και του μεταφορών, και του ΣΕΒ και του ΓΕΔ. Αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο μέσω του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου να μιλάμε με όλους, αλλά και από το ελεγκτικό έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ο πρόεδρος, ο κύριος Αρμάς, θα έλεγα ότι έχει πολύ μοντέρνες ιδέες και είναι ακριβώς και της αντίληψης των συνεργειών. Και μαζί δουλεύουμε τώρα αυτόν τον καιρό, αύριο το ολοκληρώνουμε, στον εξυγχρονισμό του πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο, για το σύνολο των 1.700 φορέων γενικής κυβέρνησης. Πώς μπορούμε δηλαδή να βελτιώσουμε τους εσωτερικούς μηχανισμούς που θα δίνουν διασφάλιση στον πρίτανη, στον διοικητή του νοσοκομείου, στον δήμαρχο, στον υπουργό, ότι η στοχοθεσία του, οι προμήθειές του, η οικονομική του διαχείριση, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει τα στελέχη της διοίκησης, αξιολογεί την απόδοση, είναι πραγματικά σωστές. Και με αυτόν τον τρόπο κινούμαστε σιγά σιγά, φεύγουμε από τους ελέγχους συμμόρφωσης και κινούμαστε στους ελέγχους επίδοσης, που και αυτό είναι πολύ καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, επανέρχομαι πάλι σε αυτό που λέει ο καθηγητής, ας πούμε ότι κάνουμε μία έρευνα πώς μπορούμε να εντάξουμε καλύτερα τους ανέργους άνω των 50 ετών στην εργασία. Υπάρχει μία γκάμα, τώρα θα μπορούσε η ακαδημαϊκή κοινότητα να μας δώσει 10 εργαλεία. Και να πει, πάμε, αυτές μια χώρα έκανε αυτό. Τα εφαρμόζουμε και ερχόμαστε μετά εμείς ex post και αξιολογούμε τα χρήματα και την προσπάθεια που δαπανήθηκε ή που επενδύθηκε με το αποτέλεσμα. Πόσοι εξ αυτών εισήλθαν στην αγορά εργασίας και είναι σήμερα εκεί? Πάρτε παράδειγμα τα ΚΕΚ. Όλοι αυτοί που επιμορφώθηκαν κάνουν σήμερα τη δουλειά για την οποία επιμορφώθηκαν και δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Και λέμε μετά στην πολιτική ηγεσία, στη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, έχετε 10 εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας ή ενεργές πολιτικές προώθησης απασχόλησης. Στην ελληνική πραγματικότητα, καλύτερα εξ αυτών δουλεύει π.χ. η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων κάτω των 25 ή η δυνατότητά τους να κάνουν με χρηματοδότηση πρακτική άσκηση σε μεγάλες εταιρείες ή δεν ξέρω, κυρία καθηγητά, ποιες άλλες πολιτικές. Να ιδρύουν κοινωνικές επιχειρήσεις. Μετά, τα δικά σας τα πορίσματα είναι σε επίπεδο γνωμοδότησης, θα γίνουν υποχρεωτικά, αποδεκτά? Αν προβείτε ακόμα και στον εξαγγείλη και να κλείσει ένα ΚΕΚ, δεν ξέρω. Αναλόγως σε τι πορίσματα θα προβείτε, δεσμεύουν? Θα λέγω ότι έχουμε 2 ειδών πορισμάτων. Το ένα είναι το πόρισμα, για πρώτη φορά αυτά καταγράφονται αναλυτικά στους κανονισμούς ελεγκτικής λειτουργίας και τα πρότυπα που έχει η Ελλάδα μετά από 35 χρόνια και αποτελούν ένα πολύ ισχυρό θεμέλιο για την αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου. Υπάρχουν οι έλεγχοι που έχουν ως σκοπό την ανίχνευση της απάτης και την απόδοση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών. Άρα την καταστολή. Ακριβώς. Αυτός ο πρώτος πυλώνας που είπαμε πριν. Τον οποίο και ο σημαντικότερος κατά την προσωπική μου άποψη. Θα έλεγα ότι και άλλοι 2 πυλώνες της πρόληψης αλλά και της δημιουργίας μιας κουλτούρας μη ανοχής φαινόμενα διαφθοράς είναι εξίσου σημαντικά. Στο site μας μπορεί κάποιος να δει από τους τηλεθεατές σας πολύ εύκολα τους βασικούς πυλώνες της αρχής και την οργανωτική μας διάρθρωση. Αυτό είναι ένα φυλάδιο που φτιάξαμε στις 9 Ινάτου, αν έλαβα εγώ, ήταν έτοιμο στις 11 Ινάτου. πάλι με in-house, με δικές μας προσπάθειες των δημοσίων υπαλλήλων και δίνουν μια πολύ καλή εικόνα για το ποια είναι η αρχή. Οπότε το πρώτο είδος ελέγχων είναι καταστολή, βρίσκουμε τον ένοχο, αποδίδουμε πειθαρχική και ποινική ευθύνη, αλλά αν βρεις κάποιον που δεν εφάρμοσε σωστά το 44-2016 περί προμηθειών σε ένα δήμο και τον πάμε στο ποινικό και στο πειθαρχικό, δεν σημαίνει ότι η ευκαιρία για απάτη εξαφανίστηκε, συνεχίζει να είναι εκεί για τον επόμενο. Δρά όμως παραδειγματικά. Πολύ σωστό. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι εμείς. Γιατί η ατιμορρησία οδηγεί σε επιπολασμό τέτοιων φαινομένων. Ακριβώς. Και υπάρχει, θα έλεγα, αν κάναμε τώρα μια έρευνα, θα κάνουμε τώρα μια έρευνα με αφορμή τη 9-12 την Παγκόσμια ημέρα διαφθοράς. Το είπατε πριν, το perception, η αντίληψη περί διαφθοράς. Αν ρωτήσει τώρα έναν Έλληνα ποια είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, θα σου πει η ατιμορρησία. Στα πειθαρχικά δεν γίνεται τίποτα. Το ποινικό αργεί πάρα πολύ. Και θα πω και για τα πειθαρχικά κάτι πολύ ενδιαφέρον. Άρα, ο πρώτος έλεγχος είναι αυτός ο κατασταλτικός, η έρευνα. Ο δεύτερος είναι όμως ο συμβουλευτικός, που εκεί πηγαίνουμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, να αξιολογήσουμε τι γίνεται σε ένα πεδίο πολιτικής και να δώσουμε απαντήσεις και προτάσεις ακριβώς προς την κατεύθυνση της εκπόνησης καλύτερων δημόσιων πολιτικών, καλύτερων νόμων. Σίγουρα. Πώς όμως η εκτελεστική εξουσία ή και νομοθετική θα έχει παραγωγή τέτοιων συμπερασμάτων και οδηγιών. Δηλαδή, χρειάζονται ειδικές γνώσεις πάνω σε αυτά τα αντικείμενα και για τον Έλληνα νομοθέτη. Ακριβώς. Αυτό που λέμε η ex post ανάλυση και αξιολόγηση των νομοθετικών πρωτοβουλειών, οι ελληνικοί μηχανισμοί μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό, συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Κάναμε μια ρύθμιση και βλέπουμε ότι στην πράξη δεν πέτυχε τον επιδιωκόμενο σκοπό. Δηλαδή δεν μείωσε την ανεργία, δεν αύξησε την κατανάλωση, δεν πέτυχε να αυξήσουμε το ποσοστό των εισαγόμενων στα ΑΗ. Αυτά από τους ελέγχους συμβουλευτικούς μπορούν να ανατροφοδοτήσουν τον κύκλο πολιτικής και να παράξουν καλύτερες πολιτικές. Στην ατιμορρησία, στην οποία πολύ σωστά αναφερθήκατε, η αρχή έχει μια οριζόντια αρμοδιότητα, την οποία τώρα ενδυναμώνουμε, την παρακολούθηση της απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης. Δηλαδή. Μόνο πειθαρχικής. Πειθαρχικής μόνο, δεν έχουμε αρμοδιότητα για τα δικαστικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό αδίκημα και η ποινή που επέβαλε το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο είναι πολύ ελαφριά. Δηλαδή, πιάνουμε ας πούμε, ένα μέλος ΔΕΠ να έχει καταχραστεί, να έχει επεξαιρέσει ένα πολύ μεγάλο ποσό και η ποινή είναι μόνο ένα μικρό πρόστιμο. Εμείς έχουμε δικαίωμα ένστασης για να πάει στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο και να κριθεί εκ νέου. Ή ακόμα και να προσφύγουμε στα διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να υπάρχει μια αναλογικότητα μεταξύ παραπτώματος και ποινής. Πρώτο και δεύτερη αρμοδιότητα, παρακολουθούμε οριζόντια όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης και βλέπουμε πού υπάρχουν τα προβλήματα για να κυλήσει ομαλά και γρήγορα η πειθαρχική διαδικασία. Δεν είναι εκπαιδευμένα καλά τα μέλη του, δεν ξέρω, εδώ στο Πανεπιστήμιο, κύριε καθηγητά, το πειθαρχικό σας όργανο ποιο είναι? Είναι το προβλεπόμενο στον κανονισμό του Ιδρύματος, το οποίο επιλαμβάνεται είτε αυτεπαγγέλτος είτε ύστερα από καταγγελίες. Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και προεδρεύει ο Πρίτανης. Π.χ. ένα συμπέρασμα, αν βλέπαμε ότι καθυστερούν οι υποθέσεις, θα ήταν ότι θα πρέπει τα μέλη ΔΕΠ που τοποθετούνται στο πειθαρχικό να περνάνε ένα τριήμερο. Γιατί δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι μέλος ΔΕΠ έχει εξοικείωση με την πειθαρχική νομοθεσία. Να περνά ένα τριήμερο σεμινάριο και κάνουμε πολλές τέτοιες δράσεις. Αυτό θα ήταν μια φοβερή σύμπραξη ανάμεσα στην ανεξάρτητη αρχή και στο πανεπιστήμιο. Επιτρέψτε μου εδώ να εισφέρω στο τραπέζι της συζήτησής μας πέρσι, τέτοια εποχή, χωρίς προφανώς να αναφέρουμε ονόματα, δεν τα θυμάμαι και καν. Στο Αριστοτέλειο είχε τεθεί ένα ζήτημα αντίστοιχο, δύο καθηγητών που είχαν υπεξαιρέσει ένα ποσό ΕΣΠΑ για κάποιο πρόγραμμα και τέλος πάντων γυρνούσε με έναν τρόπο ξεπλυμμένο στους ατομικούς τους λογαριασμούς. Ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσατε να παρέμβετε πειθαρχικά. Βέβαια, είχαν πολύ μεγάλη ποινή, εξ όσων θυμάμαι. Και με βάση αυτό, επειδή πολλά πράγματα είναι πράγματι ΕΣΠΑ και συμβαίνει και εκεί η διαφθορά σε όλα τα κράτη. Πιο πριν αναφέρθηκα στην Ιταλία. Ο ευρωπαϊκός επικεφαλής σας, να το πω έτσι, ποιος είναι? Πραγματικά το πεδίο των χρηματοδοτούμενων είναι πρώτα απ' όλα έχει ένα βαρύ σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες πολλές φορές και τον πολίτη που. Και εδώ είναι αυτό που λέμε ότι ο πολίτης πρέπει να έχει ενημέρωση για να υπάρξει διαφάνεια. Ο πολίτης πρέπει να είναι κοινωνός των προσπαθειών. Γι' αυτό εμείς έχουμε μια πολύ έντονη προσπάθεια στα social media αλλά και μέσω του site και έχουμε βγάλει για πρώτη φορά και εξαμηνίων newsletter το Φεβρουάριο του 2020 να παίρνει πληροφορίες, να ζητά τα δικαιώματά του, να κάνουμε αυτό που λέμε armchair auditor. ο ελεγκτής πολυθρόνας. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι πολύ πιο δύσκολο να του ζητήσει φακελάκι ή να δεχτεί να εμπλακεί σε τέτοια φαινόμενα. Επομένως, πρώτον, πρέπει να ενημερώνουμε τον πολίτη. Δεύτερον, σε επίπεδο και για τα χρηματοδοτούμενα, ειδικά που είναι έτσι λίγο μπερδεμένα κάποιες φορές. Δεύτερον, ο βασικός συνομιλητής, η αρχή είναι το ελληνικό ΑΦΚΟΣ, η ελληνική δηλαδή κεραία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης, που είχε αναδείξει και το σκάνδαλο που είπατε, την απάτη, αυτή την υπόθεση στο Αριστοτέλειο της Όλαφ. Δουλεύουμε όμως και με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Δουλεύουμε και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει διεθνής παίκτη τον οποίο να μην συνομιλούμε. Αυτή τη στιγμή η αρχή είναι πολύ δυνατή όσον αφορά την επικοινωνία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και αναπτύσσουμε κάθε δυνατή συνέργεια. Οπότε και στο ΕΣΠΑ θέλει καθαρές διαδικασίες, θέλει λίγο π.χ. για τα πανεπιστήμια, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, έχετε εμπλακεί καθόλου με ΕΛΚΕ. Βεβαίως. Υπάρχει μια αντίληψη ότι οι ΕΛΚΕ διαχρονικά κάποιες φορές δεν λειτουργήσαν καλά. Με αποτέλεσμα κάποιες φορές να πηγαίνουμε σε υπερρύθμιση. Ρίχνεις τόσες πολλές, βάζεις τόσους πολλούς μηχανισμούς ελέγχου, δικλείδες. Που ούτε και αυτό είναι αποδοτικό στο τέλος. Ακριβώς. Ίσως θα έπρεπε να εξηγήσουμε στους ακροατές κάτι για τον ΕΛΚΕ. Λοιπόν, όλα τα πανεπιστήμια εκ του νόμου αξιοποιούν τις εισδροές που δέχονται από τρίτους μέσω των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, στους οποίους έχουν ενταχθεί, για παράδειγμα, και τα διαχειριστικά ζητήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που είχαν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα την προηγούμενη περίοδο. Τι βλέπουμε εμείς που ζούμε μέσα το σύστημα. Οπότε ο κύριος Μπίνης προφανώς μεταφέρει κάτι που η αρχή έχει εντοπίσει, αλλά εμείς το ζούμε καθημερινά. Βλέπουμε μία υπεργραφειοποίηση διαδικασιών, συγκρίνουμε με αντίστοιχα πανεπιστήμια του εξωτερικού, καλούμαστε συχνά από την ελληνική πολιτεία να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε αυτά τα πανεπιστήμια, χωρίς να διαθέτουμε προφανώς μηχανισμούς και εργαλεία για να ανταγωνιστούμε κυρίως σε προσκλήσεις διεθνών οργανισμών που πρέπει να υποστηρίζονται σε ένα επίπεδο και από το ελληνικό κράτος όταν μιλάμε για μεγάλες διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα όμως που θεωρώ ότι έγκυται στην ποιότητα της νομοθέτησης. Επομένως, καλές είναι οι παρεμβάσεις, αλλά από τη στιγμή που το έργο της αρχής μπορεί να αξιοποιηθεί και για το σχεδιασμό ή για την αναθεώρηση πολιτικών, εκεί θεωρώ ότι στέλνεται και ένα μήνυμα ότι η διοίκηση ή ο Έλληνας νομοθέτης δεν είναι μόνος του σε αυτή τη διαδικασία. Η κακή νομοθέτηση αποτελεί ανάχωμα ευρύτερα για την ανάπτυξη. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και ειδικά στη χώρα μας. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο για τον ΕΛΚΕ? Όχι, με αφορμή τις επισημάνσεις για θέματα υψηλού κινδύνου διαφθοράς ή χαμηλής διαφάνειας, θα ήθελα να πω ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν παραμένει παθητικός ακροατής, άρα δεν περιμένει μόνο αιτήματα ή προτάσεις χρηματοδότησης. Αρχίζουμε και αναπτύσσουμε σιγά σιγά πρωτοβουλίες που σε άλλα κράτη αποτελούν κεκτημένο δεκαετιών, ώστε να προτείνουμε εμείς παρεμβάσεις που μπορούν να αποτελέσουν και πεδία συζήτησης. Με αφορμή τις αρμοδιότητες της αρχής, εγώ θέλω απλώς να επισημάνω δύο σχετικές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και ως εργαστήριο και ως τομέας κοινωνικής πολιτικής. Το πρώτο είναι κάτι που σε αρκετές χώρες δοκιμάστηκε για τη διάρκεια του κορονοϊού. Είναι οι χάρτες ποιότητας των δημόσιων πολιτικών. Η Ελλάδα είναι αλήθεια ότι δεν έχει επενδύσει αυτό ως κράτος. Δεν έχουμε χάρτες ποιότητας για συγκεκριμένους άξονες. Οι χάρτες ποιότητας συνδέονται με τη διαφθορά. Να μην φύγουμε εκτός του θέματος. Οι χάρτες ποιότητας θεωρούμε ότι περιέχουν και εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους, στήρισής τους, που σε αρκετές φορές προλαμβάνουν προβλήματα είτε διαφθοράς είτε μειωμένης διαφάνειας. Άρα έμεσα συνδράμουν και σε αυτή την κατεύθυνση και θα ήταν καλό να έρθουν και εδώ. Ακριβώς. Το δεύτερο που θεωρώ είναι πιο σημαντικό είναι ότι επίσης η χώρα δεν έχει εθνικές στρατηγικές σε αρκετά πεδία δημόσιων πολιτικών. Αυτό είναι γνωστό. Μια και όμως ο κοροναίος μας έχει δώσει την ευκαιρία να αναστοχαστούμε, θεωρούμε και με βάση το γεγονός ότι η αρχή είναι μια καινούργια αρχή στην κρατική μηχανή του ελληνικού κράτους, ότι ίσως έφτασε η ώρα με αφορμή και πορίσματα της αρχής, οπότε εδώ αντιστρέφω το ερώτημα, η ακαδημαϊκή κοινότητα να εμπλουτίσει τις πρωτοβουλίες της και μαζί με την αρχή και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της δημόσιας διοίκησης να αρχίζουν να επενδύουν για πρώτη φορά στο σχεδιασμό εθνικών στρατηγικών που θα συνοδεύονται από χάρτες ποιότητας. Κάτι που επαναλαμβάνω είναι κεκτημένο, κυρίως σε παιδεία υψηλού ενδιαφέροντος, υψηλής δημοφιλίας, όπως είναι η συντάξη, υγεία και τα επιδόματα σε άλλες χώρες. Σημειώνουμε την παρατήρησή σας. Κύριε Διοικητά, έχουν περάσει 15 μήνες από τότε που συστάθηκε η αρχή και αναλάβατε τα ενία της. Μας αναφέρατε έτσι κάποια χειροπιαστή αποτίμηση του έργου σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες επιτυχίες της αρχής, μιας και η δημοσίευση έτσι είναι η ψυχή της δικαιοσύνης, είστε ανεξάρτητη αρχή, και ποιες τυχόν οι αποτυχίες της. Θεωρώ ότι θα ήταν έτσι ειλικρινές να αναφέρουμε και από αυτές, αν υπάρχουν. Πρώτον, μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης για πρώτη φορά, αυτό λέγεται δημοκρατική λογοδοσία, να μπει και να δει την έκθεση της αρχής για το 2019, η οποία για πρώτη φορά και με πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάλι με ίδια μέσα, έχει πολύ μεγάλη οπτικοποίηση. Το δύσκολο είναι να γράψεις λίγα. Τα πολλά είναι εύκολο. Και να τραβήξεις κάποιον να διαβάσει, δίνοντας πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, στην οποία αποτυπώνεται το έργο της αρχής αυτούς τους πρώτους 12 μήνες, ουσιαστικά από Σεπτέμβριο μέχρι Σεπτέμβριο. Άρα, πρώτον. Υπόσχομαι να μπορώ να το διαβάσω και εγώ, να μας το αφήσετε μετά. Κάναμε, αυτά θα σας τα αφήσω όλα. Κάναμε και μια μικρή περίληψη στα αγγλικά, επειδή έχουμε πολύ έντονη παρουσία σε όλες τις ομάδες εργασίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στα Ηνωμένα Έθνη, στον ΩΣΑ. Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία. Επομένως, πρώτον, δημοσιοποίηση και συχνή επικοινωνία με την κοινωνία των αποτελεσμάτων της δράσης. Δεύτερον, από τα μεγάλα επιτυχίες μας θα έλεγα ότι είναι η προτυποποίηση που έχουμε επιτύχει με την έκδοση των 35 οδηγών. Αυτή τη στιγμή έχουμε προτυποποίηση από το πώς ζητάει κάποιος άδεια, όταν πηγαίνει μια αποστολή πώς κάνει reporting, όλοι χρησιμοποιούν το ίδιο template για τις παρουσιάσεις. Έχουμε οδηγία για την αξιοποίηση των καταγγελιών, οδηγία για το πώς διενεργούμε τις προκατακτικές εξετάσεις, κανονισμό ελεγκτικής λειτουργίας, ελεγκτικά πρότυπα για το δημόσιο για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας. Και μια πληθώρα κώδικα διοντολογίας, κώδικα ηθικής και μια πληθώρα άλλων εργαλείων, αξιοποιώντας το σύνολο των δυνάμεων και χτίζοντας και συνέργειες με όλους. Τώρα έχουμε 4 υποομάδες στο πλαίσιο του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου, θα δουλεύουν στον καταλογισμό, στους ελέγχους επίδοσης, στο σχεδιασμό βάσει ανάλυση διακινδύνευσης. Και η προτυποποίηση συνδέεται με αυτό που και οι δύο παρατηρήσατε πριν, μειώνει την ευκαιρία για διαφθορά. Αν είχαμε καθαρές διαδικασίες στους ΕΛΚΕ, στις προμήθειες, καθαρές. Όχι μόνο στα πανεπιστήμια και μέχρι και τη Βουλή, τα Υπουργεία, την κεντρική κυβέρνηση, παντού είναι η διαφθορά παρούσα. Ακριβώς. Η ποιότητα των διαδικασιών και των λειτουργιών μειώνει αυτό που λέμε η ευκαιρία, το opportunity για διαφθορά. Η διαφθορά έχει 3 βασικές πτυχές. Το κίνητρο. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω την απάτη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στο καζίνο. Σε αυτό δεν μπορεί να επέμβει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Είναι πάντα οικονομικό το κίνητρο. Όχι μόνο, μπορεί να είναι και να αποκτήσω περισσότερη εξουσία ή ας πούμε να εκλεγώ σε κάποια θέση. Η δεύτερη πτυχή αφορά την εκλογήκευση. Γιατί να παίρνει ο πρίτανης πιο πολλά από μένα? Έχουμε πολύ καλύτερος ακαδημαϊκός. Αλλά τι να κάνεις που είχε άκρες? Κανένας δεν κοιτάζει τον καθρέφτη και λέει ότι είμαι απατεώνας. Πρέπει να το εκλογικεύσει το μυαλό σου. Ούτε εδώ μπορούμε να επέμβουμε σε έναν μηχανισμό. Και το τρίτο είναι η ευκαιρία. Ξέρω ότι μπάζει το σύστημα, είναι εύκολο να το κοροϊδέψω. Εκεί χαλάει. Εκεί μπορούμε να επέμβουμε. Με την ποιότητα, με τις διαδικασίες, με τους καθαρούς κανόνες, χωρίς να κάνουμε υπερρύθμιση και να τις κάνουμε πολύ βαριές και γραφειοκρατικές, γιατί εκεί δημιουργείται άλλο παράθυρο. Ή να έχουμε συχνή διεπαφή. Άρα η προτυποποίηση το δεύτερο. Το τρίτο είναι το πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα που είχαμε στον αντικαπνιστικό, μόνο ότι είχαμε συσταθεί μόλις 2 μήνες και τώρα στον COVID. Και εδώ μιλάμε για ελέγχους συμμόρφωσης, μόνο ότι δεν είναι ακριβώς στην καρδιά του ελεγκτικού έργου της αρχής. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης αποτελούν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας κουλτούρας σεβασμού των νόμων. Άρα και το να εφαρμόσει σωστά τις λειτουργίες για τις δημόσιες συμβάσεις ή τα δημόσια έργα. Αυτό είναι μια γενική κουλτούρα ότι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους του κράτους. Και να σεβόμαστε και την ιδιότητά μας ως Έλληνες πολίτες. Ότι το κράτος μας είναι ο πατέρας μας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, έχουμε τις παροχές. Δηλαδή γιατί να βάζουμε εμπόδια στη σωστή λειτουργία του κράτους, γιατί αυτό κάνουμε μέσω της ατομικής μας διαφθοράς. Ακριβώς. Πολλοί Έλληνες δεν καταλαβαίνουν ότι ο λογαριασμός στο τέλος έρχεται σε εμάς τους ιδίους, τους φορολογούμενους. Όταν μια δημόσια επιχείρηση δεν πάει καλά και δημιουργεί ζημιές, στο τέλος τη ζημία αυτή τη οικονομική κατάσταση δεν καλύπτει ο Υπουργός Οικονομικών. Την καλύπτει ο Έλληνας φορολογούμενος. Από χρήματα που βγαίνουν από το δημόσιο κορβανά, από τους φόρους, που αντί να πάνε, ας πούμε, στην υγεία, θα πάνε να καλύψουν τη ζημιά μιας επιχείρησης που δεν λειτουργήσε καλά. Είναι αυτό, το συζητήσαμε και πριν, μαζί πριν ξεκινήσουμε, ότι οι συμπεριφορικές προσεγγίσεις υποδηλώνουν ότι ο πολίτης πρέπει να πιστεί ότι το κράτος δουλεύει προς όφελός του. Σέβεται τα χρήματά του και έτσι αυξάνεται και η δική του συμμόρφωση με τις πολιτικές του, π.χ. με την υποχρέωση καταβολής των φόρων. Και αυτό είναι ένα πεδίο που δουλεύουμε πολύ. Θα έλεγα η τέταρτη επιτυχία είναι αυτή. Όπου είναι πάρα πολλά σε αυτό, έτσι ακροθυγώς θα αναφερθούμε, γιατί είναι και η ΑΔΕ και δεν ξέρω πού τελειώνουν οι δικές σας αρμοδιότητες, πού αρχινούν οι δικές σας. Με την ΑΔΕ ένα σχόλιο, έχετε άμεση επικοινωνία? Με όλες τις αρχές συνεργαζόμαστε. Φυσικά εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης, αλλά και εκεί αυτά τα εργαλεία που αξιοποιούμε εμείς, των συμπεριφερικών προσεγγίσεων και του nudging, είναι πολύ σημαντικά. Να πείσεις δηλαδή τον Έλληνα ότι δεν είναι απαραίτητο να δώσει φακελάκι για να έχει σωστή υγεία. Δεν είναι απαραίτητο, και μάλιστα κάνουμε τώρα ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το πεδίο, να δώσει φακελάκι για να πάρεις άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθούν σχέσεις νεποτισμού για να προχωρήσεις στο δημόσιο τομέα ή να ανελιχθείς. Υπάρχει και άλλος δρόμος. Είναι τεράστια η συζήτηση. Κύριε Διοικητά, λίγο πριν κλείσουμε, επιτρέψτε μου τώρα και μια εξειδικευμένη ερώτηση. Υπάρχουν πολλά παράπονα από δικαστικούς λειτουργούς και όχι μόνο, που όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα υποβάλλουν ετήσια δήλωση υπόθεν έσχες, ότι αναγκάζονται να χάνουν πολύτιμο χρόνο προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία από τράπεζες και λοιπούς οργανισμούς, ενώ θα ήταν πανεύκολο να σταλούν τα δεδομένα αυτά ηλεκτρονικά από τις τράπεζες απευθείας στην αρχή, όπως ήδη γίνεται με τα φορολογικά του στοιχεία. Ως προς αυτό, τι απαντάτε, και να κλείσουμε έτσι? Το συνδέω με την προηγούμενη ερώτηση. Η τέταρτη μεγάλη επιτυχία είναι η αξιοποίηση όλων των ηλεκτρονικών εργαλείων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ σύγχρονη πλατφόρμα που αναβαθμίζουμε για το υπόθεν, για την υποβολή των δηλώσεων προσωπικής κατάστασης και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων. Έχουμε βάση για τα πειθαρχικά, έχουμε βάση για τις καταγγελίες, έτσι ώστε να αντλούμε τις πληροφορίες που πρέπει. Έχουμε βάση για τις εκθέσεις, για να δημιουργηθεί θεσμική μνήμη, να βουτάμε μέσα στον πλούτο των εκθέσεων και να δίνουμε πληροφορία στον νομοθέτη, που λέγατε πριν, πώς γίνεται η καλύτερη νομοθέτηση, αν υπάρχουν ευρήματα από το πεδίο, που απέτυχε η προηγούμενη ρύθμιση. Επομένως και στο πεδίο του πόθεν έσχες δουλεύουμε πάρα πολύ. Θα έλεγα μία από τις αποτυχίες μας και τα προβλήματα που έχουμε είναι η διαχείριση σχεδίου αλλαγής. Η εισαγωγή περισσότερων ηλεκτρονικών εργαλείων μέσα στον παραδοσιακό τρόπο που δουλεύουν οι δομές και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, και οι δηλώσεις πόθεν έσχες είναι ένας εξ αυτών. Π.χ. πώς να διασυνδεθούμε με τις τράπεζες, με την ΑΔΕ. Κάναμε πρώτα ένα μνημόνιο με τον κύριο Πιτσιλή. Να δλούνται, να έρχονται αυτόματα τα στοιχεία αυτά στη φόρμα και να υποχρεούνται ο υπόχρεος προς υποβολή δουπουκού να τα ξανασυμπληρώνει. Στην Ελλάδα έχουμε 4 όργανα ελέγχου. Η αρχή είναι ο κύριος της πλατφόρμας του υπόθεν και δουλεύουμε πολύ καλά. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που υποστηρίζει τη βάση. Οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα έλεγα, και σε εμάς γενικά είναι πώς μπορούμε καλύτερα και στο πλαίσιο της τέταρτης επανάστασης, και ο κορονοϊός ήταν μια ευκαιρία γι' αυτό. Να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία, να μειώσουμε τη διεπαφή πολίτη-κράτους και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών μας. Κύριε Μπίνη, να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μία φορά πολύ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και να είστε βέβαιος ότι έχετε τις ευχές όλων των Ελλήνων για την επιτυχή πάταξη της διαφθοράς. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο της αρχής. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας. Κύριε Καθηγητά, κύριε Μίτσι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ θερμά και εσάς για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Όπως νομίζω οι τηλεθεατές μας διαπιστώνουν, υπάρχει μία χρυσή ευκαιρία, εγώ θα την ονομάζα μία πρόκληση πεδίου, σύμπραξη των αρμόδιων οργάνων. Τα πανεπιστήμια παραμένουν πάντα δημόσια στην Ελλάδα, άρα σύμπραξη με άλλα όργανα της πολιτείας, με κοινό στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος μέσω βελτίωσης των δημόσιων πολιτικών. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Να θυμάστε να μένετε μακριά από τη διαφθορά και θα είμαστε κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!